Όπως είναι γνωστό, από φέτος έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η καταβολή του επιδόματος στήριξης οικογένειας, το επίδομα τέχνων, το οποίο γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης του εντύπου ε1 και η συνδήλωση πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο του εντύπου α21, που είναι η αίτηση υπεύθυνη δήλωση και το οποίο υποβάλλει ο κάθε δικαιούχος για να πάρει το σχετικό επίδομα. Πρέπει να πούμε δικαιούχοι είναι όσοι έχουν, τηρούν μάλλον τις προϋποθέσεις με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Και είναι δικαιούχοι πλέον όλοι που έχουν από ένα παιδί πάνω. Αρκεί, όπως είπαμε κυρία Δουλειεράκη, να τηρούνται οι προϋποθέσεις που βασικά είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Ναι. Μόνο που αυτή την φορά, παρά το γεγονός ότι εντάξει, είναι η πρώτη φορά που μπορεί να εφαρμόζεται, είναι και η πρώτη φορά που καταγράφεται και κάτι άλλο. Εάν εγώ ή εσείς πάρα πολύ απλά χρωστάμε, ακόμα και για οφειλές κάτω των... όχι, ακόμα και για οφειλές και αν έχουμε εμείς μισθό μέχρι τα 1000 ευρώ ή σύνταξη, θα περάσουν σε δέσμευση, θα πάνε σε κατάσχεση, θα πάρουν όλα εκείνα τα διοικητικά μέτρα τα οποία χρειάζονται για να εξασφαλίσουν το οφειλόμενο από εμάς προς εκείνους ποσό. Εκείνοι στη δική τους περίπτωση δεν καταβαλούν στην ώρα τους τα επιδόματα τα οποία έχει ανάγκη ούτως ή άλλως ο κόσμος. Όποιος συμπληρώνει το Α21 δεν πάει να κάνει την πλάκα του, κύριε Μπαρυτάκη. Όπως επίσης παρατηρείται και πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα εκαθαριστικά σημειώματα τα οποία έχουν επιστροφή φόρου. Βλέπουμε φέτος ότι όταν είναι να πληρώσεις, σου γράφει πρέπει να πας σε 2 δόσεις, 1 δόση, 3 δόσεις μέχρι τάδε του μήνα να καταβάλεις αυτό που χρωστάς. Όταν είναι όμως να επιστρέψει, κύριε Μπαρυτάκη, δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε χρόνος, γράφει μόνο ένα ποσό, αναγράφει πάνω ότι για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πρέπει να απευθείτε στην δημόσια οικονομική υπηρεσία που ανήκετε και τίποτα περισσότερο. 2 μέτρα και 2 σταθμά, κύριε Πρόεδρε των Φοροτεχνικών. Κύριε Δουλειράκη, αυτό δεν είναι καινούριο. Και δεν το συναντάμε για πρώτη φορά, δηλαδή όταν το ελληνικό δημόσιο κάνει να δώσει και οφείλει προς τον πολίτη, υπάρχει αυτή η σχετική καθυστέρηση ότι πρέπει να ελέγξει, ότι πρέπει να δει, ότι πρέπει να τα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, αν υπάρχει κάπου αλλού οφειλή να γίνει συμψηφισμός κτλ. Ενώ αντίστοιχα, όταν το ελληνικό δημόσιο κάνει να πάρει από τον πολίτη, το φορολογούμενο, σε αυτή την περίπτωση οι διαδικασίες εξελίσσονται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και βέβαια να πούμε ότι το επίδομα, και γενικά όλα αυτά τα επιδόματα που δίδονται, είτε επίδομα ενεργείας είναι το επίδομα παιδιών, δεν συμψηφίζονται με άλλους είδους οφειλές και δεν κατάσχονται. Τουλάχιστον προβλέπεται από την νομοθεσία. Τώρα το λένε αυτό προς να γνωρίζουν και οι πολίτες ότι οτιδήποτε αφορά σε επιδόματα ενισχύσεις, επιδόματα ενεργείας, αυτά δεν μπορούν να συμψηφιστούν με άλλου είδους οφειλές, επειδή ακριβώς είναι επιδόματα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα, από εκεί πέρα, όπως είπατε, αφού έχουν γίνει, αφού ο φορολογούμενος, αφού ο δικαιούχος έχει κάνει τις απαιτούμενα, έχει συμπληρώσει δηλαδή το Α21 και έχει όλα τα κριτήρια για να λάβει το επίδομα, από εκεί και μετά πλέον πρέπει να περιμένει ανάλογα πώς έχει δηλώσει, δηλαδή τον τραπεζικό του λογαριασμό ή οτιδήποτε άλλο, για να λάβει το επίδομα από αυτό. Κρατάω. Δίνεται με ευθύνη του ΟΑ. Κρατάω αυτό που λέτε, τα επιδόματα δεν κατάσχονται, διότι δεν ξέρουμε ποτέ η σημερινή πολιτική σε ποια πρακτική μπορεί στη συνέχεια να μας μεταφέρει, κύριε Μπαρυτάκη, και το τι θα δούμε μπροστά μας. Θα αναφέρω στη συνέχεια για το ποιοι δικαιούνται το επίδομα αυτό, αν και βέβαια υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας ακούγοντας τη συζήτηση και λένε ότι ακόμα και εκεί που έχει πάει το επίδομα, όποιοι δηλαδή το έχουν πάρει, μην πιστεύουν οι υπόλοιποι ότι θα το πάρουν ολόκληρο, δηλαδή αν είναι 480 ευρώ για το έτος για το ένα παιδί, 960 ανά έτος για 2 παιδιά κλπ, θα δούνε ότι είναι
κομμένο κατά πολύ, διότι και οι κρατήσεις που γίνονται έτσι, οι κρατήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και για το εισόδημα, δηλαδή για να πάρει, να πούμε κυρία Δουλειράκη, για να πάρει με ένα παιδί τα 480 ευρώ πρέπει το οικογενειακό εισόδημα να είναι 9.000 ευρώ το χρόνο. Εάν είναι 9.001 ευρώ, αυτό ακόμα κατεβαίνει σε 320 ευρώ. Καταλάβετε, δηλαδή πέσουν πολλά ακριβώς το εισόδημα, έτσι. Το οποίο προσδιορίζει το τελικό ποσό που θα πάρει. Δεν είναι ωστόσο μόνο το εισόδημα. Εάν μπορεί, όπως είπατε, φέρατε αυτό το παράδειγμα να κατεβαίνει στα 300 ευρώ, υπάρχουν κρατήσεις και από αυτά τα 300 ευρώ. Αυτό λέει ο κόσμος ο οποίος επικοινωνεί, να μην το ξεχνάμε και γνωρίζουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.